Μην υποτιμάτε ποτέ ότι το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους οι βουλευτές είναι η επανεκλογή τους, έλεγε ένας παλιός κοινοβουλευτικός, και αυτό φαίνεται να συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στο Πασόκ μετά και την ανακοίνωση του πολιτικού γάμου της Φόφης Γεννηματά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήδη ο πρώην πράσινος και μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος δήλωσε ότι επιστρέφει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της ενότητας της κυρίας Γεννηματά. Ενώ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος φαίνεται να έχει προεξοφλήσει ότι έχει κλείσει την μεταγραφή του στο Πασόκ. Η βουλευτής δράμας τώρα του Πασόκ, Χαρά Κεφαλίδου, από την πλευρά της τονίζει πως η διεύρυνση του χώρου, καθώς επίσης και η συστράτευση των δυνάμεων. Ενώ το μεγαλύτερο στίχημα αυτή τη στιγμή για την κεντροαριστερά είναι η δράση αυτή να βρει ανταπόκριση από τον ελληνικό λαό. Σήμερα, όπως είδατε, υπάρχουν και νέες προσχωρήσεις στο Πασόκ. Ο συνάδελφος, ο κύριος Γρηγοράκος, επίσημα πια επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο τόσο καιρό προσπαθούμε και δεν είναι άλλο από το να διευρυνθεί ο χώρος, αρχίζει σιγά σιγά και υλοποιείται. Στόχος είναι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συστράτευση δυνάμεων. Θέλουμε η ενότητα του χώρου να διαφυλαχτεί. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό για μας είναι όλη αυτή η προσπάθεια να βρει απήχηση και ανταπόκριση στην κοινωνία και στα προβλήματά της.